Στα Λευκά ντύθηκαν για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες τα ορεινά του νησιού. Από χθες βράδυ μέχρι το πρωί χιόνιζε στο οροπέδιο, όπου το χιόνι στον κάμπο άγγιξε τους 35 πόντους, ενώ οι αγροτικοί δρόμοι έκλεισαν για την κυκλοφορία των οχημάτων για λόγους ασφάλειας. Ο Λευκός επισκέπτης έντυσε στα Λευκά αρκετά χωριά, όπως τις Αρχάνες, και με τα μηχανήματα να δίνουν μάχη σε ορεινές περιοχές και να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους. Δεύτερη μέρα της κακοκαιρίας, με το χαλάζι που έπεσε χθες να απλώνει ένα λευκό πέπλο χιονιού σε μπαλκόνια και αυτοκίνητα. Εμείς το θέλουμε και το νερό και το χιόνι. Δηλαδή να μην έχουμε την περσινή χρονιά που ήταν ανομβρία τέτοια. Μετά έκαμε χιόνι. Η χρονιά αυτή που βλέπω εγώ είναι όπως τις παλιές χρονιές. Χιονοπτώσεις και πακετός δημιούργησαν προβλήματα στους δρόμους, όπως στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου Μυρών, στο ύψος των Αγίων 10. Από τη μεριά των Αγίων 10, η αστυνομία απαγόρευσε την κυκλοφορία σε μικρά οχήματα τουλάχιστον. Λόγω πακετού κυρίως, αλλά χιόνιζε. Η αλήθεια ήταν 10 με 15 πόντους χιόνι το πρωί. Επιχειρούσαν μηχανήματα και της περιφέρειας και του Δήμου. Από εκεί και πέρα είχαμε θέματα σε ορεινά σημεία του νομού Λασιθίου. Προς Μάλες, για παράδειγμα, το πρωί το ΚΤΕΛ δεν εκτέλεσε το δρομολόγιο λόγω πακετού και χιονόπτωσης. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας καταγράφηκαν στη Σαμαριά, όπου η θερμοκρασία έπεσε στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθούν τα Νόγια, μείον 3 βαθμούς, το Τζερμιάδο στους μείον 2 βαθμούς και τα Σφακιά με μείον 1 βαθμό. 0 βαθμούς στο Φουρφουρά, 1 βαθμό στην Κόρτινα και στο Μεταξοχώρι και 2 βαθμοί Κελσίου στη Βαγιονιά και Κάντανο. Το χαλάζι που έπεσε για 20 περίπου λεπτά στο Ηράκλειο μαγνήτησε τα βλέμματα των πολιτών, με ένα λευκό πέπλο χιονιού να απλώνεται στην πόλη. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στη Λεωφόρο Κνώσου και Λεωφόρο Παπαναστασίου, αλλά και στην Εθνική Οδό, όπου η κίνηση των οχημάτων γινόταν με ιδιαίτερη προσοχή. Λευκό το σκηνικό και στις Αρχάνες, όπου η χαλαζόπτωση διήρκησε αρκετές ώρες. Το έστρασε. Και στο Γιούχτα. Από μου από κάτω τον κουβερτόλακο. Το κουβερτόλακο μέσα μου είχε φοβηθείς. Πιστεύω να συνεχίζει να έχει νερό να πιούν τα δέντρα, οι γης να πιούμε κι εμείς. Ρίχνει, σταματούσε, ξανά ρίχνε και μέχρι και πριν μισή ώρα έριχνε. Λόγω της καλαζοθύελας που έπληξε και το Ηράκλειο, σημειώθηκαν 3 σκοπές δέντρων, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στην παραλιακή. Περισσότερα προβλήματα είχαμε από τους ισχυρούς ανέμους και είχαμε συγκεκριμένα 3 κλίσεις για σκοπές δέντρων στο παραλιακό μέτωπο. Περίπου 3 η ώρα που δεχτήκαμε μια κλίση για παροχή βοηθείας και συγκεκριμένα για μεταφορά ιατρού σε ασθενείς στην περιοχή των Ασκών. Ενώ μικρή έκταση κατολίσθηση σημειώθηκε στην οδό Καράτζη. Λόγω της καλαζόπτωσης και του έντονου παγετού, τα σχολεία έμειναν κλειστά στα Ανόγια, στο Οροπέδιο, στο Δήμο Βιάνου και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων.